Θα καλησπερίσω, θα καλωσορίσω τον καλό φίλο και καλό συνάδελφο τον Ραφαήλ τον Τσαχάκη, με τον οποίο θα έχουμε την καθιερωμένη εβδομαδιαία περιήγησή μας στα γήπεδα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ραφαήλ, καλησπέρα. Φίλε μου Αντώνη, καλησπέρα. Και την καλησπέρα μας και στις φίλες και τους φίλους που μας παρακολουθούν. Πώς πέρασε το Σαββατοκύριακό σου? Ήταν ωραίο Σαββατοκύριακο, πλούσιο από παιχνίδια, χτες ειδικά ήταν αυτή η ώρα. Εσύ πώς πέρασες, εσύ πώς πέρασες, ναι. Εγώ ξέρεις τώρα ότι όταν έχει το πρόγραμμα πολλά και ωραία και ενδιαφέροντα παιχνίδια, περνάω καλά. Γιατί ξέρεις τώρα ότι παίζει για το, όχι μόνο για το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου, ναι, για το εβδομαδιαίο πρόγραμμα γενικότερα, πεδιόθεν αυτό, καταλυτικό ρόλο ο προγραμματισμός των αγώνων. Οπότε... πότε έχει αγώνα δηλαδή, τι αγώνα έχει κτλ. Βιωματικές εμπειρίες μοιράζεσαι μαζί μας και σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Και θέλω λοιπόν να ξεκινήσω, πριν να αφήσουμε για λίγο την τρίτη εθνική κατηγορία, βεβαίως, να ζητήσω τη γνώμη σου, να μου πεις, χθες είχαμε δύο ντέρμπι στην, ναι, πρώτη εθνική κατηγορία, στη Super League όπως θέλεις. Ήταν ωραία, πλούσια, ποδοσφαίρο Κυριακή. Μπράβο, είχαμε το ντέρμπι της Αθήνας, ΑΕΚ Παναθηναϊκός με νικήτρια την ΑΕΚ, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ΠΑΟ Κάρης στην Τούμπα με νικητή τον Άρη. Λοιπόν, θέλω να ακούσω την άποψή σου για αυτά τα δύο παιχνίδια τα οποία παρακολούθησες. Η ΑΕΚ που νίκησε 2-0 τον Παναθηναϊκό, τον βήθησε σε μεγαλύτερη, σε μια ισοστρέφεια, καθώς απέχει στην κορυφή. Δεν είναι τόσο η απόσταση όσο τα προβλήματα που φαίνεται να αντιμετωπίζουν οι πράσινοι στο ξεκίνημα του φετινού πρωταθλήματος. Ακούγονται και γκρίνιες για τον προπονητή. Και πάω Κάρης 0-1, ένα αποτέλεσμα που για πολλούς ήταν έκπληξη. Δεν ξέρω βέβαια αν με την πορεία του Άρη και την πορεία του ΠΑΟΚ στο φετινό πρωτάθλημα, κυρίως με την πορεία του Άρη, μπορεί να χαρακτηριστεί κάτι τέτοιο. Να τα πάρουμε ένα-ένα. ΑΕΚ Παναθηναϊκό στο Αθηναϊκό ντέρμπι. Η ΑΕΚ τα κατάφερε 2-0, μόνη πρώτη στη βαθμολογία και τον Παναθηναϊκό τον βήθησε σε μια κατάσταση ισοστρέφειας. Ναι, κοίταξε, αν το πάρουμε εισαγωγικά, το ενθαρρυντικό είναι ότι αμφότερα ήταν πολύ ωραία παιχνίδια. Η ΑΕΚ πήρε το παιχνίδι στην ΟΠΑΠ Αρένα. Τον Παναθηναϊκό τον πίτσα. Αυτό που λες, δηλαδή η ουσία όσον αφορά τις τάξεις του Παναθηναϊκού είναι αυτό, όχι τόσο η βαθμολογική διαφορά, που ενδέχεται βέβαια γι' αυτό να διωγγωθεί σαν πρόβλημα, εάν το αποτέλεσμα είναι επιτυχές και το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Υπάρχει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ναι. Εκεί θα υπάρχει συσπήρωση βέβαια του Παναθηναϊκού, δηλαδή αυτή η γκρίνια προς τον, ναι, προπονητή θα κατασταλάξει. Θα καταλαγιάσει, συγγνώμη. Ναι. Νομίζω περισσότερο η ανησυχία έγκυται στο τι σχέδιο αγωνιστικό πλάνο έχει η ομάδα του Αλόνσο. Νομίζω ότι δεν έχει... Νομίζω... Ναι, την άποψή σου. Πιστεύω ότι η σύγχυση που επικρατεί στο δικό του μυαλό σχετικά με το τρόπο με τον οποίο θέλει να λειτουργεί και να αποδίδει η ομάδα του μεταφέρεται και αποτυπώνεται εντός των 4 γραμμών. Παναθηναϊκός έχει... παιχνίδια ή ημίχρονα που έχουν φύγει, έχει διαστήματα που έχει παίξει σχετικά καλά, αλλά λείπει το πλάνο, ο σχεδιασμός, με την έννοια ότι να βγουν αυτοματοποιημένες ενέργειες, ενέργειες οι οποίες έχουν προκύψει από τη συνολική δουλειά, από τη συντονισμένη, δηλαδή περισσότερο συνδυαστικά. Όταν προκύπτει, ναι, κάτι θετικό για τον Παναθηναϊκό, περισσότερο προκύπτει λόγω της ατομικής ποιότητας ποδοσφαιριστών που έχουν προβεί σε προσωπικές ενέργειες. Όχι ότι αυτό είναι κάτι άσχημο. Όχι. Και μιλάμε για το ακριβότερο ρόστερ του Παναθηναϊκού αυτή την εποχή της πολυμετοχικότητας, αείμνης του Βγενόπουλου, πατέρα κτλ. Με τέτοια επένδυση και τέτοιο μπάτζετ και παίκτες που ήρθαν και ποιοτικοί κτλ. Οι βλέψεις είναι διαφορετικές, αλλά νομίζω ότι το πρόβλημα έγκυται στο ότι δεν υπάρχει σαφές αγωνιστικό σχέδιο. Δεν υπάρχει σχεδιασμός, δηλαδή, σχετικά με το πώς θα παίξει η ομάδα. Δεν φαίνεται να συνέρχεται όμως ο Παναθηναϊκός μετά από τις πρώτες αγωνιστικές. Κοίταξε, εχθές το πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή με Αστέρα, Λεβαδιακό, Καλυθέα. Με το Λεβαδιακό δεν ήταν. Έπαιξε πάλι στο δεύτερο ημίχρονο. Ανέβασε στροφές και εχθές έδειξε καλύτερο πρόσωπο πάλι μετά την ανάπαυλα. Στο δεύτερο. Δεν δικαιολογείται η ομάδα του μεγέθους Παναθηναϊκού να πετάει ημίχρονα 45 λεπτά στα οποία δεν είχαν παρουσιάσει τίποτα. Έπαιζε και με την ΑΕΚ. Μιλήσαμε την προηγούμενη αγωνιστική, ας πούμε, για τον τρόπο με τον οποίο θέλει να. Την προηγούμενη Δευτέρα, αυτό που αναφέραμε, ότι με τον τρόπο με τον οποίο θέλει να παίξει δεν βοηθάει, αν θες, τη συμμετοχή, ας πούμε, του Τάσου Μπακασέτα. Βλέπουμε τη συμμετοχή του Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος δεν μπορεί να σκοράρει. Γιατί δεν μπορεί να σκοράρει, γιατί δεν τροφοδοτείται.
Γιατί για να πάρει μπάλα και να κάνει κάτι, μια θετική ενέργεια, είτε να σπάσει, είτε να τραβήξει κορμιά, είτε οτιδήποτε, αναγκάζεται να κατέβει πολύ πίσω στο γήπεδο. Γιατί ο Παναθηναϊκός παίζει πολύ χαμηλά πίσω. Τον είδα σε κάποια προσπάθεια, πρέπει να ήταν στο δεύτερο ημίχρονο, σε κάποια από αυτά τα highlights που ανεβαίνουν, που τα είχε βάλει με 2-3 ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ εκεί πέρα. Ναι, μόνος του, απομονωμένος, προσπαθώντας να βρει κάποια στηρίγματα. Ναι. Δηλαδή, το βλέπεις να παλεύει, ειδικά χθες τώρα πάλευε με τον Βίδα, ο οποίος ήταν πάνω του. Ο Αλμέιδα έβαλε πολλά μαντουμάνε χθες. Mm-hmm. Έβαλε τον Βίδα πάνω στον Ιωαννίδη. Έβαλε τον Μπίλιο να ακολουθεί τις κινήσεις του τετές στο γήπεδο. Βλέπεις τον Ιωαννίδη να κατεβαίνει και κάτω από το κέντρο πολλές φορές mm-hmm. για να πάρει την μπάλα στην προσπάθεια μας, είτε να την κουβαλήσει αυτός μπροστά, είτε να σηκώσει το κεφάλι για να δει κάποιον εκ των Τζούρισιτς και τετέ, για να δώσει με τις αποστάσεις όμως να μην βοηθάνε καθόλου στο να το πετύχει αυτό η ομάδα. Δηλαδή προσπαθεί λίγο, αυτό νομίζω είναι ο κοινός παρονομαστής, ότι προσπαθεί λίγο να παίζει γρήγορα, να παίζουν οι ποδοσφαιριστές του, δηλαδή με μία επαφή χωρίς δεύτερη πολλές φορές ο Αλόντσο, χωρίς να περνάει την μπάλα από τον άξονα, είτε από το πλάι με τη βοήθεια των back, πράγμα που δεν έγινε χθες, είτε με τις μεταβιβάσεις κατευθείαν στο επιθετικό τρίτο και να μπορέσουν να επωφεληθούν με τις μεταξύ τους πάσες οι παίκτες που απαρτίζουν την επιθετική γραμμή. Μεγάλες αποστάσεις λέει. Πολύ μεγάλες. Ναι. Πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα. Πρόβλημα. Δεν βλέπουμε, ναι. Βλέπεις λοιπόν ότι ο Φώτης Ιωαννίδης, ας πούμε, που είναι το μεγάλο όπλο που χρειάζεται τροφοδοσία, δεν τροφοδοτείται. Με τίποτα. Προσπαθεί να πάρει την μπάλα. Είδαμε χθες το δεύτερο ημίχρονο κάποιες ατομικές ενέργειες που αποτέλεσαν φάσεις τελικά για τον Παναθηναϊκό από την ποιότητα που έχει σαν παίκτη στο ΤΤ. Έχει δεδομένα ποιότητα σαν παίκτη στο ΤΤ. Βεβαίως, ναι. Αλλά δεν μπορείς να στηρίζεις τις προσωπικές του στις ατομικές ενέργειες και του κάθε ΤΤ δηλαδή. Είδαμε τον Ουνάη, ο οποίος ερχόταν από πολύ πίσω για να πάρει την μπάλα. Ουνάη, ο οποίος ήρθε, αποκτήθηκε με στόχο αυτό, να κάνει λίγο πιο ορθολογικό τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσει το Παναθηναϊκό. Φυσικά θέλει τον χρόνο του για να ενσωματωθεί στην ομάδα, για να αφομοιώσει στοιχεία και των συμπαικτών του, αλλά και αυτά που απαιτεί ο προπονητής του από αυτόν. Αλλά, πώς να σου πω, η ερμηνεία που, στην οποία καταλήγω εγώ είναι ότι υπάρχει μια ελαφρά σύγχυση. Βλέπουμε κόψιμο του Βαγιανίδη από την αποστολή. Στα μάτια μου χωρίς λόγο. Καλά, αυτό τώρα δεν το ξέρουμε. Ναι, βέβαια, αλλά δηλαδή αφού δεν υπάρχει πρόβλημα θέλω να πω τραυματισμού, για να χρησιμοποιηθεί ο Μπάλντοκ, προσπάθησε ο Μπάλντοκ. Δεν έκανε ιδιαίτερα τη διαφορά και σαν εναλλακτή ο Κότσερας με το επιχείρημα ότι μπορεί να παίξει ο Κότσερας και από τις δύο πλευρές. Δεν χρησιμοποιήθηκε ο Βαγιανίδης. Βλέπω το Παναθηναϊκό δηλαδή αυτό σαν πρόβλημα. Και είναι και αυτό νομίζω που φέρνει τον Αλόντσο στην πιο δεινή θέση όσον αφορά την πορεία των προπονητών. Είναι υποπίεση. Είναι. Η ΑΕΚ έχει... Εχθές έκανε καλό παιχνίδι, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο δηλαδή, είχε γεμάτη εμφάνιση, με συνοχή σε όλες τις γραμμές, με καλό παιχνίδι και από τον Περέιρα στο κέντρο και μπροστά με τον Πιερό, με τροφοδοσία. Τον βοήθησε ο Παναθηναϊκός με τον τρόπο που, αν θες, στεκόταν στον αγωνιστικό χώρο, με το να είναι έτσι χαμηλά, απέτρεψε τον Πιερό από το να βγαίνει από την περιοχή. Επομένως ήταν στο χώρο δράση του, στο πεδίο δράση του. Το μόνο που έλειπε από πλευρά των παικτών τη ΑΕΚ ήταν να τροφοδοτηθεί ένα θηριώδη φόρ του ύψου του 94. Και το είδε ότι σκόραρε με πολύ μεγάλη άνεση και εκμεταλλευόμενο βέβαια και την διαφορά που υπήρχε στο ανάστημα με το Γεδβάη. Πώς να μην το κάνει. Όταν το όπλο, δηλαδή ο επιθετικό των αντιπάλων, το στοιχείο του είναι αυτό. Είναι κεφαλοσφαιριστή. Στον αέρα είναι. Υπήρχε διαφορά εκεί. Και αντί να εκπονήσεις ένα πλάνο στο οποίο θα προσπαθείς, μπορεί να το πετύχεις, να τον κάνεις να κινείται εκτός του κουτιού, έξω από την περιοχή, εσύ κάθεσαι όλος στο δικό σου αμυντικό τρίτο και προσπαθείς να απειλήσεις μέσω μακρινών μεταβιβάσεων και αφήνεις την ΑΕΚ, όταν πάρει την μπάλα που την είχε από το ξεκίνημα την κατοχή και τον έλεγχο, να μπορεί να συντονίσει και να οργανώσει επιθέσεις μέσα στην περιοχή σου. Τη μία στιγμή θα την διώξει την μπάλα, τη δεύτερη, την τρίτη. Κάποια στιγμή όμως ο ψηλός θα υποβεληθεί, θα το κάνει αυτό. Είναι και δύσκολο στο μαρκάρισμα ο Πιέρο. Είναι πραγματικά σωματοδομή τέτοια που. Ναι, είναι εκεί πέρα λιμενοβραχείο να σε. Βέβαια. Τώρα όπως είχε σκοράρει το πρώτο γκολ, έτσι σκοράρει και τώρα.
δεν βοήθησαν πολύ στο επιθετικό παιχνίδι. Που άλλη φορά συμβαίνει αυτό. Δεν το επέτρεψε η ΑΕΚ. Δηλαδή τα back, ούτε ο Μπάλντο, καλό ούτε ο Μλαντένοβιτς, που συνήθως ο Μλαντένοβιτς είναι αυτός που έχει τη μεγαλύτερη συμβολή, με σέντρες από τα αριστερά. Και έτσι ο Παναθηναϊκός στο πρώτο μήχρονο δεν ήταν ιδιαίτερα απειλητικός. Στην επανάληψη ήταν, δεν μπόρεσε να βρει τον γκολ. Εντάξει, το 2-0 τώρα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Δεν... Η ΑΕΚ αυτό που έχει ο Αλμέιδα να διαχειριστεί, νομίζω ότι ξεπερνάει το αγωνιστικό κομμάτι. Δηλαδή δεν έχει τόσο πολύ αδυναμίες. Έχει βάθος, έχει πολλές επιλογές, έχει ποιοτικές λύσεις, έχει παίκτες που βγαίνουν από την 11η και αυτός που έρχεται είναι επίσης. Πολλούς παίκτες, πολύ πλούσιο ρόστερ. Αν θες, το μόνο θέμα που μπορεί να υπάρχει στο στρατόπεδο της ΑΕΚ και να αποτελεί έναν πόνο κέφαλο για τον Ματίας Αλμέιδα είναι, γι' αυτό σου λέω, είναι πέραν του αγωνιστικού, δηλαδή δεν έχει να κάνει με το ποιο παίκτη θα βάλουμε για να βρούμε κάποια λύση αγωνιστικά. Έχει να κάνει με το ότι ήρθαν παίκτες που οι οποίοι δεν έχουν τόσο ρόλους κομπάσου στις ομάδες. Μα σχεδιάστηκε αυτή η ομάδα. Ρόλο. Ναι, για να έχει και την Ευρώπη, να έχει και άλλο μέτωπο. Αυτό το μέτωπο. Ελείψη λοιπόν των παιχνιδιών. Δεν υπάρχει. Μπράβο, και προφανώς θα υπάρχει ένα θέμα. Έτσι. Εκεί ίσως είναι ένα πρόβλημα, ένα πράγμα που καλύτερα να διαχειριστεί δηλαδή, ο περισσότερο δηλαδή. Την ψυχολογική κατάσταση των ποδοσφαιριστών καλύτερα να διαχειριστεί ο Αλμέιδα παρά την αγωνιστική, γιατί είναι παίκτες δεδομένης ποιότητας. Διπλωματικότητα. Διπλωματικότητα. Ναι. Θέλει μια ψυχολογική, να είναι σε ψυχολογική εγρήγορση όλοι, άπαντες, ακόμα κι αν είναι οι περισσότεροι από αυτούς δεν παίζουν. Προφανώς είναι πονοκέφαλος κι αυτό. Τώρα. Είναι πονοκέφαλος. Ευχάριστος, μάλλον να... δυσάρεστος. Ναι, είναι θέμα δηλαδή κι αυτό. Θα μου πεις είναι με έναν προπονητή που έχει αδυναμίες και έχει τρύπες επειδή μου το ψάχνει. Όχι. Που κοιτάει στον πάγο και δεν βλέπει τίποτα. Προφανώς. Αλλά τη στιγμή που έρχονται παίκτες που συνιστούν ποδοσφαιρικές προσωπικότητες και είναι, θέλουν διαχειρίσεις ρόλους, όταν δεν έχεις αγωνιστικό χρόνο τόσο πολύ, πρέπει να κάνεις μια ταξινόμηση. Να μοιράσεις ξεκάθαρους ρόλους στους παίκτες ότι θέλουν να βοηθήσεις εσύ με αυτόν τον τρόπο. Εσύ με αυτόν τον τρόπο. Βρίσκεις τομές, ενώ δεν θα έπρεπε να σε απασχολεί αυτό, να σε απασχολεί μόνο. Αλλά συμβαίνει. Ο Πιερό δηλαδή χτες έκανε καλό παιχνίδι, βοήθησε, ξαναλέω, η προσέγγιση και αντιμετώπιση του Παναθηναϊκού. Κάπως άστοχη δηλαδή στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού. Πήρε βοήθειες από τον άξονα, έκανε καλό παιχνίδι στο κέντρο και ο Σιμάνσκι και ο Πινέδα και μετά αντικαταστάθηκαν από Γιόνσο και Λιούμπισιτς, θέλω να πω, οπότε δεν διαταράχθηκε ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσονταν από το κέντρο η ΑΕΚ ιδιαίτερα. Γιατί και ο Λιούμπισιτς είναι εξαιρετικά ικανός ποδοσφαιριστής που μπορεί να αντικαταστήσει οποιοδήποτε άλλο από το κέντρο της ΑΕΚ. Ο Πίλιος έκανε επίσης πολύ καλό παιχνίδι χθες. Είναι αυτός που παίζει σταθερά, έχει λάβει πολύ μεγάλη στήριξη από τον Ματίας Αλμέιδα και τον δικαιώνει με τις εμφανίσεις του. Οπότε αυτό είναι το θέμα λίγο του ΣΑΕΚ. Δεν νομίζω ότι άπτε τόσο του αγωνιστικού, περισσότερο είναι στο πώς θα μπορέσει να διαχειριστεί ο Αλμέιδα το ότι έχει τόσο πολύ ποιοτικό και πολυπληθές υλικό. Θέμα διαχείρισης. Δεν έχει παιχνίδια τόσο πολλά, ναι. Θέμα διαχείρισης καθαρά. Ναι. Πάμε και στο παιχνίδι της Τούμπας. ΠΑΟΚ Άρης, το παιχνίδι, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Μεγάλο φαβορί ο ΠΑΟΚ, ο Άρης τα κατάφερε. Ναι. Δεύτερη νίκη σε ντέρμπι μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Πήρε και τον ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα 1-0 και φαίνεται ότι θα είναι ένας δυνατός πυλώνας. Ναι. Στο φετινό πρωτάθλημα. Τουλάχιστον τα μέχρι τώρα δείγματα που έχουμε στην αγωνιστική, νομίζω ότι καταρχάς είναι πολύ ευχάριστη η παρουσία του Άρη, στον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται, στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει οποιοδήποτε παιχνίδι ανεξάρτητα από τον αντίπαλο που έχει. Το έδειξε και με τον Ολυμπιακό. Είχαμε την ευκαιρία, γιατί εντάξει, πάντα από το γήπεδο είναι διαφορετικό να δεις πώς λειτουργεί μια ομάδα, τι οργάνωση, τι σχεδιασμό έχει. Είχαμε την ευκαιρία να δούμε πώς αγωνίζεται ο Άρης, η ομάδα, το συγκρότημα του Άκη Μάτζιου και στο παιχνίδι στο Θόδωρος Βαρνιδιάννης με τον Όφη, απέναντι στον Όφη που στο δεύτερο μήχρονο. Μου λέγεις ότι σε είχε εντυπωσιάσει. Ήταν καλός. Ναι. Στο συγκεκριμένο. Ναι, ναι. Και δηλαδή είναι παιχνίδι, το επιστέγασμα τώρα το έχουμε συζητήσει. Ναι, ναι. Ο Μάνου Γκαρθία, ο παίκτης σου. Ο οποίος με εντυπωσίασε στο παιχνίδι με τον Όφη, ναι, το δεύτερο ημίχρονο, ναι, μου το έλεγες, είδα ότι ήταν εξαιρετικός και απέναντι στον Ολυμπιακό έχοντας την ασίστ και χθες μία ακόμα πολύ καλή εμφάνιση η οποία πλαισιώθηκε και από ένα γκολ το οποίο τελικά έκρινε την αναμέτρηση. Αυτό που ήθελα να πω σχετικά με τον Άρη, δηλαδή βλέποντας την αναμέτρηση χθες του Άρη, ήταν ότι μου έβγαινε το συνέστημα, αν θες, η εντύπωση ότι επειδή έχασε πολλές φάσεις ο ΠΑΟΚ, είναι δεδομένο, δηλαδή είχε τα δοκάρια,
με τον τη Σουντάλη, είχε με τον Μπάμπα στην πολύ μεγάλη φάση στο φινάλε, είχε με τον Κωνσταντέλια ευκαιρίες, με τον Τάισον. Εγώ ξέρεις, θέλω να σου πω με τον ΠΑΟΚ, ότι δεν ξέρω, βεβαίως ο ΠΑΟΚ πλέον ξέρεις ο κόσμος, αυτό το σαριστικό σύνδρομο των τίτλων έχει αντιμετωπιστεί. Ο ΠΑΟΚ πήρε 4 κύπελα σε 5 χρόνια, πήρε 2 πρωταθλήματα σε 4 χρόνια, σε 5 χρόνια, κάπου του έχει φύγει και σαν να προσπαθεί έτσι, χωρίς να πω ότι έχει ένα μιμοαπτικό μέσα στο γήπεδο πρόσωπο, αλλά θέλει να ψάξει το κάτι παραπάνω εκεί που δεν έχει ανάγκη να το ψάξει. Θέλει να κάνει το κάτι παραπάνω, δηλαδή να κερδίσει με έναν πιο πιστικό τρόπο, δηλαδή δεν είναι την αξία του τρυπόντου που την κυνηγούσε ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, συγγνώμη, σε κάθε του παιχνίδι πέρυσι με αυτή το, αν θέλεις, μαχητικότητα, με μια διαφορετική αγωνιστική πυγμή μέσα στο γήπεδο, τώρα είναι πιο αραχνο ύφαντος. Πιο... Ναι, ή τουλάχιστον έτσι έχει παρουσιαστεί. Ενώ ο Άρης ήταν μαχητικός χθες. Ο Άρης, ναι, αυτό τώρα πήγα να σου πω πριν. Ότι ήταν ατσάλι. Μου άφηνε την αίσθηση, δηλαδή εγώ παρακολουθώντας την αναμέτρηση, πώς να σου πω, θα έφευγα με το αίσθημα της ικανοποίησης, άντε της πικρίας, αν ήμουν ο παλός δηλαδή του Άρη, άντε της πικρίας αν είχε χαθεί το παιχνίδι. Δηλαδή ακόμα και να έχανε ο Άρης χθες την Τούμπα, είχε πολύ καλά διαστήματα στα οποία είχε κυκλοφορήσει την μπάλα, είχε απειλήσει με το Μωρόν φάσεις, με τον Διαντή, με το Σίστο, με τον Μανού Γκαρθία εννοείται, αλλά και στην επανάληψη, τον Σουλεϊμάνοφ, είχε πολύ καλές και τοποθετήσεις στον αγωνιστικό χώρο και διαστήματα στα οποία είχε αναλλαγές της μπάλας. Είναι ομάδα δηλαδή δουλεμένη, είναι ομάδα που βγάζει αυτοματισμούς και συνδυασμούς στον αγωνιστικό χώρο, ανεξάρτητα από το ποιο αντίπαλο έχει απέναντι. Επομένως δηλαδή πήρε το παιχνίδι, αλλά πώς να σου πω, ακόμα και αν δεν έπαιρνε το τρίποντο, ήταν πολύ καλή εμφάνιση, παρότι βέβαια δέχτηκε πάρα πολλές φάσεις. Εντάξει, με τον ΠΑΟΚ αγωνίζεται. Στάθηκε. Είχε δοκάρια, στάθηκε. Στα δοκάρια. Είναι σε καλό φεγγάρι ο Άρης. Δηλαδή φαίνεται ότι προχωράει, ότι προχωράει σε ένα μονοπάτι σταθερότητας. Πώς το λένε, επωφελείται και από την σταθερά καλή, δηλαδή από εκεί που το έχει αφήσει πέρυσι, το συνεχίζει και φέτος, απόδοση του Μωρών. Που εντάξει, ο άνθρωπος είναι όχι απλά επιδραστικός, είναι ο επιδραστικότερος ποδοσφαιριστής του Άρη κατά πάσα πιθανότητα. Καταλήτης στον τρόπο με τον οποίο επιτίθεται η ομάδα και είναι νομίζω. Αυτό εμφανές και από τον τρόπο με τον οποίο το προσεγγίζει διοικητικά η ομάδα του Άρη, που επειδή λύγει το συμβόλαιο το καλοκαίρι, θέλει να το ανανεώσει με τα διπλά λεφτά από αυτά που παίρνει τώρα, που φυσικά είναι στόχος του Καρυπίδη να παραμείνει στον Άρη. Εσύ πιστεύεις ότι η πέμπτη θέση έχει κλείσει? Όχι. Για τον Άρη εννοείς? Ναι. Ναι. Στο πρωτάθλημα η πέμπτη θέση έχει κλείσει. Για τον Άρη, ναι. Και μη σου πω ότι με την αστάθεια που παρουσιάζει ο Παναθηναϊκός. Αυτό θα σε ρωτούσα. Ναι, ναι. Πιστεύεις ότι η πέμπτη θέση έκλεισε ή έχει για παραπάνω ο Άρης? Μίνιμουμ. Δηλαδή, σαν βάση έχει ξεκινήσει η πέμπτη θέση. Λες ότι μίνιμουμ πέμπτη θέση. Έτσι. Μπορεί, οπότε ναι, δεν χρειάζεται κάποιο για πέμπτη θέση να κλείσει. Βλέποντας λίγο τώρα και τα χρυσά παιχνίδια, ναι, και το πρόγραμμα λίγο του Οκτώβρη που ξεκινάει, που μπαίνει ο μήνας, ναι, τώρα από αύριο και έχουν μεταξύ τους παιχνίδια, φυσικά αρχιζιωνωμένοι στο χθεσινό ντέρμπι, αλλά και το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, που έχουν οι μεγάλοι μεταξύ τους, θα χαθούν εν μέσω και ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, γιατί είναι και αυτό σημαντικό τώρα. Βεβαίως είναι σημαντικό. Ο Άρης δεν έχει τέτοιους υποχρεώσεις. Η αλήθεια είναι δηλαδή ότι πέτυχε ο Άρης στον ΠΑΟΚ μετά από μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε στη Γαλατασαράη. Πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και είναι μέσω ευρωπαϊκών διοργανώσεων που έχω αυτή τη σκέψη ότι πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα και τι μήνας θα ήταν αυτός που ξεκινά από αύριο, εάν δεν υπήρχε διακοπή των εθνικών ομάδων για τους προπονητές. Θεωρώ δηλαδή απίθανο, αν ο μήνας κυλούσε όλος με καθαρή αγωνιστική δράση στο πρωτάθλημα και μέσω των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, θεωρώ απίθανο να μην υπήρχαν διαφοροποιήσεις σε κάποια τεχνική ηγεσία, φυσικά με τον Αλόνσο να είναι στην πιο δεινή θέση, κοίταξε, στην πιο επισφαλή θέση. Μετά το τέλος, μετά το παιχνίδι, μετά την επόμενη αγωνιστική, που οι αγωνιστικές υποχρεώσεις θα διαδέχονται η μία την άλλη, μετά τη δεύτερη διακοπή για τον λόγω των εθνικών ομάδων, από την 8η αγωνιστική και έπειτα, πλέον θα ρολάρει το πράγμα και θα δούμε πώς θα έχουμε, θα έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για το πώς θα κυλήσει το πρωτάθλημα και σε επίπεδο κορυφής. Δηλαδή νομίζω ότι άμα συνεχίσει έτσι με αυτό το
με αυτή την ασταθή, ας πούμε, μπορεί ο Παναθηναϊκός, ναι, εντάξει, άμα συνεχίσει έτσι μετά. Θέλω να πω και σκαμπανεβάσματα, γιατί δεν είναι ότι δεν έχει κάνει κανένα παιχνίδι καλό ο Παναθηναϊκός, αλλά είπαμε ότι έχει πάρα πολλά και ημίχρονα και, και μία ώρα παιχνιδιού που έχουν φύγει. Δηλαδή έχουν πάει στα σκουπίδια, τίποτα δεν έχει να παρουσιάσει. Θεωρώ τον Άρη τέτοιο. Όπως επίσης θεωρώ ότι ο Άρης μπορεί να παίξει με την εικόνα που έχει τώρα το ρόλο του ρυθμιστή. Δηλαδή με την έννοια ότι. Θα κάψει βαθμούς από όλους. Πέραν των βαθμών, αυτό πάω να σου πω τώρα, ναι. Ότι και όχι βαθμών, μόνο μέσα στο Χαριλάου. Γενικά, ναι, θέλω να πω αυτό ότι. Πέραν των βαθμών που φτάσουν μεταξύ τους οι τέσσερις μεγάλοι. Όχι, και Άρη. Παίξει ρόλο το ποια ομάδα, ναι, όντως μπόρεσε να υπερκεράσει το εμπόδιο του Άρη ή ποια έχασε βαθμούς από τον Άρη. Βεβαίως. Καλά, υπό προϋποθέσεις και για τον Όφη μπορούμε να το πούμε αυτό, ο οποίος ακόμα δεν έχει ρηχθεί στα βαθιά, θα ξεκινήσει μετά το παιχνίδι της διακοπής, ναι. Μετά με τον Παναθηναϊκό. Έχει παίξει με τον Άρη, βέβαια, τον οποίο τον έχει κερδίσει. Τον κέρδισε και πέρυσι, φέτος με πιο πιστικό τρόπο, πρέπει να πούμε, ναι, και με, ναι, το ίδιο, ναι, σκορ. Με 3-2. Και δεν έχει πραγματοποιήσει και ένα εξαιρετικό ημίχρονο. Βεβαίως. Και δεν θα έπρεπε μέχρι το 95 να, να καρδιοχτυπάει, ας πούμε, έτσι, μέχρι την τελευταία ευκαιρία, αλλά τα κατάφερε. Ραφαήλ, ξέρεις, αυτά άμα αρχίσουμε να συζητάμε, δεν θα σταματήσουμε ποτέ. Να πάμε στο πρωτάθλημα, συνεχίζουμε τη τρίτη εθνική κατηγορία. Να δούμε τα αποτελέσματα λίγο πριν σε ακούσουμε τη δεύτερη αγωνιστική. Είχαμε λοιπόν Μαρκόπουλο Γιούχτας 3-0, Ερεθυμιακός Πούα 0-1, ΑΟΤΗ Μπακίου Αστέρας Χεσαριανής 0-0, Εθνικός ΑΟΑΝ 4-0, Αθλητικός Όμιλος Καραβάρης Πετρούπολης 1-1, Ηλυσιακός Αστέρας Βάρης 1-0, Μανδραϊκός Χαϊδάρη 0-0. Και Θήβα Θήλα Ραφίνας 1-0. Στη βαθμολογία, στην κορυφή του πρωταθλήματος, είμαστε δύο αγωνιστικές βέβαια, τέσσερις βαθμούς μάλλον, να πούμε ότι έχουν ΑΟΤ, Χαϊδάρη, Άρης Πετρούπολης, Εθνικός, Ηλυσιακός, Μικρασιατικός, Αστέρας και Ασαριανής. Τρεις βαθμούς, μία νίκη, Αστέρας, Βάρης, Γιούχτας, Θήβα, Μαρκόπουλο και Πόα, ένα πόντο Καραβάς, ΑΟΑΝ, Μανδραϊκός, Νέα Ιωνία, δεν έχουν βαθμούς η Θεία Λαραφίνας και ο Ρεθυμιακός. Στην επόμενη αγωνιστική πάμε γρήγορα να δούμε τους αγώνες. Γιούχτας Πόα, το τέταρτο κριτικό ντέρμπι σε τρεις αγωνιστικές, θα καλυφθεί από το Cree Today την ερχόμενη Κυριακή στις 4 από το γήπεδο των Αρχανών. Νέα Ιωνία Μαρκόπουλο, Μικρασιατικός Αστέρας Χεσαριανής Ρεθυμιακός, Άρης Πετρούπολης ΑΟΤ, Αστέρας Βάρης Εθνικός Πειραιώς, Χαϊδάρη Αθλητικός Όμιλος Καραβά, Θεία Λαραφίνας Ηλυσιακός και Θήβα Μανδραϊκός. Να ξεκινήσουμε, Ραφαήλ, από το κριτικό ντέρμπι, θα έλεγα, του Ρεθυμιακού με τον ΠΟΑ που έγινε στη Σοχώρα και βρήκε νικητή τον ΠΟΑ που πήρε τους πρώτους του τρεις βαθμούς στο τρίτο κριτικό ντέρμπι που έγινε την δεύτερη βεβαίως αγωνιστική μετά τους δύο πρώτους αγώνες στην πρεμιέρα. Τι είχαμε εκεί, μία νίκη. Είχαμε και τη μοναδική, τα χαμόγελα δηλαδή για το μοναδικό κριτικό συγκρότημα που πήρε ο. Ναι, ένας νίκης. Που πήρε ο ΠΟΑ το διπλό στην έδρα του Ρεθυμιακού. Καλό παιχνίδι έγινε γενικότερα στη Σοχώρα. Ένα παιχνίδι με καλό ρυθμό από το ξεκίνημα. Οι ομάδες είχαν διάθεση να επιτεθούν απότερες, γιατί είπαμε ότι θέλανε το νικηφόρο αποτέλεσμα μετά την πρεμιέρα. Στο πρώτο μέρος υπήρχαν κάποιες καλές φάσεις εκατέρωθεν. Η πρώτη που απειλήσαν ήταν η Γηπεδούχη, μια ωραία κεφαλιά του Κωστάκη, αλλά μπλόκαρε ο Καβουσάκης. Είχε φάσεις ο ΠΟΑ και με το Γιακουμάκι ένα σούτ που απέξω. Που πρόλαβε, συγγνώμη, ο Λαμπίρ στη γραμμή, αλλά και με τον Ροβίθι, λίγο πριν την εκπνοή, βρίσκεται σε πολύ καλή θέση, ωστόσο δεν μπόρεσε να σκοράρει, βέβαια, είχαν τις στιγμές τους και οι Γηπεδούχοι με τις προσπάθειες των Μέτα και Σοπασί, να καταλήγουν βέβαια εκτός αστείας. Οι παίκτες του Κώστα Φραντζίσκου μπήκαν πιο καλά στην επανάληψη, 10 λεπτά μετά τη σέντρα στο δεύτερο μέρος, εκμεταλλεύτηκαν ένα λάθος στην άμυνα των Γηπεδούχων, μια αδράνεια και ο Γιακουμάκης άνοιξε το σκορ, πολύ ωραίο τρόπο. Στη συνέχεια, ο Ρεθυμιακός πήρε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, προσπάθησε να βρει τον γκολ της Σοφάρης, αυτό του άφησε κενά στην αμυντική λειτουργία, από τα οποία προέκυψαν ευκαιρίες για τους φιλοξενούμενους, ωστόσο δεν μπορούσαν να πετύχουν ένα δεύτερο τέρμα, το οποίο θα έδειχνε το άγχος από νωρίς, και το σουτ του Μπουτσάκη, απέκρουσε ο Τζελέπης. Γενικότερα έκανε καλή εμφάνιση στον θεματοφύλακα των γηπεδούχων, όπως και στην προσπάθεια του Ροβίθη και πάλι στο δεύτερο μέρος. Βεβαίως, στο τελευταίο 20 λεπτό δέχτηκαν πολύ μεγάλη πίεση από τους γηπεδούχους στην προσπάθεια να σώσουν έστω το βαθμό. Παρ' όλα αυτά, μπόρεσαν να φύγουν με το διπλό.
από τη Σοχώρα και να προετοιμαστούν, να τονωθούν ψυχολογικά αφενός, για να μπορούν με καθαρό μυαλό να προετοιμαστούν για το παιχνίδι της Αρχάνης στην επόμενη αγωνιστική απέναντι στο Γιούχτα, όπως προανέφερες, ενώ ο Ρεθμιακός θα παίξει απέναντι στην Κεσαριανή, στον Αναστάρα Κεσαριανή, στην επόμενη αγωνιστική εκτός έδρας. Ο Πουάπου θα παίξει τις τρεις πρώτες αγωνιστικές, τρία κριτικά ντέρμπι. Έπαιξε με τον ΑΟΤ, έχασε, έπαιξε με τον Ρεθμιακό και τώρα παίξει και με τον Γιούχτα. Ναι. Σε μια τριπλέτα αγώνων. Να πάμε στο παιχνίδι του Τυμπακίου, ΑΟΤ Μικρασιατικός Αστέρας Κεσαριανής 0-0. Να δούμε πρώτα απ' όλα τα στιγμιότυπα και το σχολιάζουμε στη συνέχεια. Εθνικής κατηγορίας στον τέταρτο όμιλο, ενώ έγινε η σέντρα. Τρώνται τώρα, έπειτα από αυτά τα νικηφόρα αποτελέσματα στο Τυμπάκι, ανεβαίνει ο Παλιγιώργος για την ομάδα του Μικρασιατικού Αστέρα, ο οποίος θα ξεφύγει, θα φέρει την μπάλα στο αριστερό δοκάρι, μεγάλη ευκαιρία με το σούτ του Παλιγιώργου. Δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα ο ΑΟΤ, ο Αστέρας που συνεχίζει με τον Παλιγιώργο. Που αριστερά έχει ανέβει και ο Σαββοϊδάκης εκεί για να καλύψει. Δούμε, η μπάλα θα περάσει, θα γίνει το σούτ από τον Μακρυγιάννη. Η μπάλα θα κοντράρει και θα καταλήξει κόρνερ στο 12ο λεπτό. Έχει την κατοχή, κερδίζει το κόρνερ. Θα γίνει κεφαλιά, νέα καλή φάση για την ομάδα του Αστέρα, νέο δοκάρι. Η σέντρα που θα βγει από την δεξιά πλευρά θα καταλήξει out. Παλιγιώργος και πάλι παίρνει από τον Μαγκανά. Μπάλα από τα αριστερά, προϋποθέσεις για μια κάτι καλό για την ομάδα του Αστέρα. Το σου τελικά που θα γίνει από τον Σάμιο, η μπάλα θα καταλήξει στην αγκαλιά του Χρήσου στο 20. Και τώρα οι ποδοσφαιριστές του Αστέρα προσπαθούν να απομακρύνουν. Λάθος, Παπανδρέου, θα γίνει το σουτ από τον Παπανδρέου και θα απομακρύνει σε κόρνερ ο Μιχελής. Πρώτη καλή φάση για την ομάδα του Τυμπακίου στο 22. Θα έρθει στον άξονα τα αριστερά για τον Γρηγοριάδη. Θα γίνει κεφαλιά από τον Σάμιο, η μπάλα θα καταλήξει out. Οι Θρόλευκους δυνατά, η κεφαλιά του προωθημένου Ρέτζο, η μπάλα θα καταλήξει out και αυτή είναι η τελευταία φάση του πρώτου μέρους. Παύλα, σας πληροφορήσουμε βεβαίως τη ροή της μεταδόσεως. Με τους φιλοξενούμενους προσπάθησαν να περάσουν στον Σάμιο. Θα γίνει το σου τελικά και έχουμε μεγάλη ευκαιρία με τον Μαγκανά με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό. Επίσκεψη στην εστία του Μιχελή, κεφαλιά που θα γίνει, η μπάλα θα καταλήξει out. Μια σημαντική προσθήκη στο ρόστερ. Να δούμε την προσπάθεια, το σουτ που θα γίνει, η μπάλα θα καταλήξει out. Κύκλιο. Μπάλα κατέληξε out, Γρηγοριάδης. Γέμισμα, κεφαλιά, η μπάλα θα καταλήξει out. Λούση. Ωραία η σέντρα, φαλτσαριστή, θα γίνει τον γυριστό σουτ, δοκάρι από τον Πέτρου. Αυτή η προσπάθεια, μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του ΑΟΤ. 86-87 στο Τυμπάκι, εκτελεί το φάουλ ο Στεφανάκης, καλοχτυπημένο, η κεφαλιά θα καταλήξει out. Σαββουϊδάκης γρήγορα στην εκτέλεση του πλαγίου. Γερακιός, θα γίνει το σουτ από τον Γερακιό, η μπάλα θα καταλήξει out. Κατισμό του και εκμηδενίστηκαν οι όποιες προσπάθειες εκμηδιασμού εκεί για την ομάδα του Τυμπακίου από τον Αζίζη και έχουμε τώρα την κίτρινη στον Κουτάντο. Θερήσεις πλέον του παιχνιδιού. Πάμε για μια λευκή ισοπαλία εκτός σαν να δούμε τον Λούση, να δούμε τον απομηχανίστε όσο Χρήστου εκεί, ο οποίος απομάκρυνε μια μεγάλη φάση για την ομάδα του Αστέρα και Σαριανής. Να δούμε αυτή την προσπάθεια. Μπάλα πέρασε μέσα στην περιοχή, το σούτ δεν είχε καμία τύχη όμως. Να πετύχει ένα τέρμα. Θα γίνει το σούτ, η μπάλα θα σκάσει χωρίς να ανησυχήσει τον Μιχελή και παράλληλα έχουμε το σφύριγμα της λήξης. Αυτά έγιναν χθες στο Τυμπάκι, όπως τα κατέγραψε η κάμερα του Κρήτου Ντέι. Λευκή ισοπαλία, νομίζω ήταν και η μοναδική λευκή ισοπαλία της αγωνιστικής. Ο ΑΟΤ, ο οποίος και για τον Αστέρα ισχύει το ίδιο, γιατί και οι δύο είχαν ξεκινήσει την Κηφόρα, προσπάθησαν να κάνουν το 2-2, να κεφαλαιοποιήσουν τις επιτυχίες της πρώτης αγωνιστικής. Λευκή ισοπαλία σε ένα παιχνίδι που θα μπορούσε η Μπίλια να κάτσει και στις δύο. Ναι, περισσότερο θα έλεγε ότι οι άλλοι εξουδετερώθηκαν. Θα μπορούσε να κάτσει και στους δύο. Μιλάμε τώρα βέβαια για την κορυφαία επέμβαση του Χρήστου της καθυστέρησης, που είναι αυτή που ουσιαστικά κάνει το παιχνίδι να μείνει στην ισοπαλία. Που
Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη επέμβαση του τερματοφύλακα των γηπεδούχων που κράτησε το 0 και έτσι έδωσε τον βαθμό στην ομάδα του Διμπαγίου, ο οποίος παίζει εκτός έδρας στην ερχόμενη αγωνιστική, παίζει κόντρα στον Άρη Πετρούπολης, ενώ όπως είπαμε ο Θρέσης Σαριανής θα υποδεχτεί το Ρυθμιακό. Ναι, σε ένα παιχνίδι το οποίο είχε βεβαίως έτσι και δοκάρι, είχαν δοκάρι και οι δύο. Ναι. Υπήρχαν φάσεις έτσι. Υπήρχαν βέβαια πολύ καλές στιγμές και το σούτ του Παπανδρέου εκτός περιοχής για τον ΑΟΤ και η φάση με το καλά του Πέτρου άμα του έκανε γυριστό, το χατήρι, ναι, άμα το έκανε το χατήρι, μπάλα εκεί πέρα θα είχε σημειωθεί ένα πραγματικά εκπληκτικό τέρμα. Πολύ ωραίο, ναι. Όπως βέβαια ήταν πολύ καλή και η παρουσία και παικτών των φιλοξενούμενων και του Σάμιου που είναι δεδομένη. Ιδιαίτερα στο ξεκίνημα του. Με τον ναι, Παλιγιώργο και τον Παλιγιώργο και ο Μαγκανάς στον δεύτερο στην επανάληψη ήταν περισσότερο κινητικός, περισσότερο δραστήριος. Καλή εμφάνιση. Ναι, υπήρχαν φάσεις. Ήταν ένα 0-0 δηλαδή, το οποίο δεν ήταν τόσο σωστήρο, είχε φάσεις, είναι εμφανές από αυτό, είναι δείγμα ότι προσπάθησαν οι ομάδες για την νίκη. Τα δοκάρια και στις δύο περιπτώσεις και η πολύ πολύ μεγάλη επέμβαση του Χρήστου στο φινάλε συνέβαλαν για το απόλυτο 0. Σε ένα γήπεδο ήταν γεμάτο το γήπεδο του Τυμπακίου, μου άρεσε πάρα πολύ και ο στόπερ, το νούμερο 5 της ομάδας του Αστέρα και Σαριανής, του Μικρασιατικού Αστέρα και Σαριανής, ομάδας που προέκυψε μετά τη συγχώνευση του Μικρασιατικού Αστέρα και του Εθνικού Αστέρα. Είχε χαρακτές που διακρίθηκαν. Και ο Παπαγεωργίου ήταν καλός και ο Λάσκαρης ήταν... Ναι, ο Παπαγεωργίου και ο Λάσκαρης επίσης. Πάμε στο Γιούχτα. Δεν τα κατάφερε. Μαρκόπουλο Γιούχτας 3-0. Ναι. Εντάξει, ο Γιούχτας δεν έκανε καλή εμφάνιση απέναντι στη Μαρκόπουλο. Εντάξει. Παραδοσιακά η Μαρκό είναι μια ομάδα που στην έδρα της έχει έτσι μεγαλύτερη δυναμική. Προσπάθησε στο ξεκίνημα, δηλαδή μετά το πρώτο τέταρτο είχε έτσι ένα δεκάλεπτο που ήταν κάπως πιο κινητικός, κάπως πιο απειλητικός. Δεν μπόρεσε να βρει κάποιο τέρμα σε εκείνο το διάστημα. 35ο λεπτό άνοιξε το σκορ η ομάδα του Μαρκόπουλου με τον Καλέργη, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε στιγμή της αδράνειας της άμυνας των φιλοξενούμενων και βρέθηκε απέναντι από το τέρμα, επομένως έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του Σουτζή και με το 1-0 πήγαν οι δύο ομάδες στην ανάπαυλα. Στην επανάληψη ήταν μονόπλευρο όχι το ενδιαφέρον, ήταν μονόπλευρη η δράση περισσότερο. Μπήκαν πολύ δυναμικά από το ξεκίνημα οι γηπεδούχοι, έκαναν γρήγορα περίπου στο δεκάλεπτο μετά τη σέντρα στο δεύτερο μέρος το 2-0 και κάπου εκεί ουσιαστικά τελείωσε το παιχνίδι, το 2-0 με τον Χαϊκάλη. Ενώ το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στο 25ο λεπτό από τον Κιούση, ο οποίος είχε περάσει λίγο νωρίτερα στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή. Και έτσι διαμόρφωσε το τελικό 3-0 για τον Γιούχτα, ο οποίος αφήνει αυτό το παιχνίδι, πάει στο επόμενο. Είπαμε ότι είναι ένα ντέρμπι, ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι στις Αρχάνες απέναντι στον ΠΟΑ. Ενώ η Μαρκό θα παίξει στην έδρα της Νέας Ιωνίας. Παίζει εκτός έδρας το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Μάλιστα. Πάμε και στο παιχνίδι που έγινε στον Πειραιά, στο παιχνίδι του Εθνικού με τον Αουάν. Ο Αουάν που δεν τα κατάφερε, γνώρισε την ήττα με 4-0 από τον αντίπαλό του. Εντάξει, είχε εξ αρχής δύσκολο έργο τώρα στον Πειραιά. Ο Αουάν κόντρα στον Εθνικό, παρόλα αυτά ήταν καλά διαβασμένος, δηλαδή στο μεγαλύτερο διάστημα. Άντεξε την πίεση που δέχτηκε από το ξεκίνημα, καθώς από τα πρώτα λεπτά είχαν τον πλήρη έλεγχο. Την κατοχή της μπάλας και την πρωτοβουλία των κινήσεων οι γηπεδούχοι. Παρ' όλα αυτά είχαν κλείσει τους χώρους, ήταν κοντά οι γραμμές. Δεν απειλούνταν ιδιαίτερα στα πρώτα λεπτά οι γηπεδούχοι. Με εξαίρεση ένα πολύ καλό σουτ του Ποτουρίδη, το οποίο απέκουσε ο Γιαγκιόζης. Ενώ δύο λεπτά αργότερα, στο 42, είχαν καλή στιγμή και οι φιλοξενούμενοι με ένα ωραίο σουτ του Πίλιου από το ύψος της περιοχής, ωστόσο η μπάλα κατέληξε εκτός εστίας. Το 0-0 ήταν το αποτέλεσμα στο πρώτο 45 λεπτό, ωστόσο λίγησε. Θα λέγαμε στην πίεση από πλευράς Εθνικού, ο Αουάν στην επανάληψη με τις συμπληρώσεις μιας ώρας, που ο Τουρίδης έκανε το 1-0 και δύο λεπτά μετά διπλασίασε τα τέρματά του η ομάδα του Εθνικού με τον Γεωργούση, ο οποίος ήταν αυτός που σημείωσε και το τρίτο τέρμα, πέτυχε δεύτερο προσωπικό στο 87 για το 3-0. Το 4-0 το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στις καθυστερήσεις από τον Παπαχρονόπουλο, ο οποίος και αυτός είχε περάσει προηγουμένως στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή. Μπαγιά ήταν λοιπόν για τον Αουάν, ο οποίος δεν θα αγωνιστεί αυτήν την Κυριακή, έχει ρεπό. Κάνει το ρεπό του. Κάνει το ρεπό του Αουάν, αλλά την επόμενη έχει πάλι εκτός έδρας παιχνίδι, πολύ δύσκολο, στην έδρα της Μαρκό.
με την Μαρκό λοιπόν στο Μαρκόπουλο, ενώ ο Εθνικός θα παίξει εκτός έδρας. Την ερχόμενη αγωνιστική θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα Βάρης. Μάλιστα. Ραφαήλ, να σε ευχαριστήσουμε. Ευχαριστώ και εγώ. Πάντα με υγεία να είσαι. Πρώτα ο Θεός, θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Δευτέρα στην καθιερωμένη μας ενότητα. Να είσαι πάντα καλά. Σε ευχαριστώ και εγώ πολύ. Καλό βράδυ και καλό βράδυ στους φίλους που μας παρακολούθησαν.